Λοιπόν, όπως σας είπα, ο τελευταίος δίσκος που έκανα λέγεται «Μια τρύπα στον καιρό, κύριε Μάνο». Θα ήθελα δηλαδή μετά από χρόνια το να μεγαλώσει η κόρη μου 20 χρονών, τώρα είναι σαν του ζένια της, να πούμε, να της λέω ότι αυτή η διάρκεια, η εποχή που ζήσαμε αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε ποτέ. Πατήσουμε ακουμπή για να εξαφανιστεί. Να ήταν, ας πούμε, γι' αυτό λέω «Μια τρύπα στον καιρό». Και το είπα στο Μάνο, γιατί ο Μάνος, ο Ελευθερίου, ένας από τους τελευταίους σοφούς στην Ελλάδα, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μου άνοιξε τα στραβά μου προς το όνειρο. Μου λέει, θα ονειρεύεσαι και στις δύσκολες περιπτώσεις και παντού. Το όνειρο είναι τσάμπα. Δεν πληρώνεις τίποτα τη φορεία, ούτε τρώει και ούτε τίποτα. Ονειρεύεσαι και δεν μπορεί να το πάρει κανείς. Θα το αφιερώσω λοιπόν ένα τραγουδάκι. Τα πρώτα που τραγουδήσαμε του Μάνου, τον αγαπάω πολύ γιατί πέρασε για μια δυσκολία μιας μορφής αρκετά βαριάς παγκρατίδας, ευτυχώς συνήλθε τώρα, ευτυχώς. Και θα φωνάξω το φίλο μου τον Μίλτο με τον οποίο έχουμε παίξει δύο δύσεις και μόνο σε δύο καλύτερα μαζί. Θα το παίξουμε παρέα. Μιλτάκο, έλα πουλάκι μου. Σε μοναχιά με στη νύχτα ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά σαν ψάρι με έχουν κλείσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ζωή μου, ποιος την κυνηγά, ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Έλα! Ζωή μου ποιος παραφυλά στον κόσμο τα στενά ποιος σημαδεύει. Το πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Στη ζωή